Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην κοπή της πίτας του Φιλολογικού Συλλόγου Απόλλων. Θα καλέσουμε τον αντιπρόεδρο του Δέλτα Σίγμα, τον κύριο Κωνσταντίνο Κατοπόδη, για να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Λευκάδος και Ιθάκης, κύριε Θεόφιλε, σεβαστοί πατέρες, κύριε βουλευτή, κυρία αντιπεριφερειάρχη, κύριε δήμαρχε, κύριε πρόεδρε της τοπικής κοινότητας Καριάς, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, εκπρόσωποι των φορέων και πολιτιστικών συλλόγων, αγαπητά μας μέλη, φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε. Βρισκόμαστε στη στέγη ιστορίας και πολιτισμού της Καριάς, έναν πολιτιστικό φάρο της ορεινής Λευκάδας. Η καθιερωμένη κοπή της πίτας είναι απλά η αφορμή. Η βαθιά και αστρέφτη αγάπη που έχουμε για την παράδοση είναι η αιτία. Θα μπορούσα να κάνω έναν εκτενή απολογισμό της χρονιάς που πέρασε και να αναφερθώ στις πολλές εκδηλώσεις που πραγματοποιήσαμε, αλλά κάτι τέτοιο θα ήταν περιττό, γιατί οι περισσότεροι από εσάς ήσασταν υποστηρικτικά παρόντες και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Συνοπτικά σε αυτό το σημείο, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για τη χρονιά που πέρασε την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, τον Δήμο και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας, το Κοινοτικό Συμβούλιο της Καριάς, το Σύλλογο Καρσάνων Λευκάδας Αθήνας, το Πολιτιστικό Σύλλογο Πηγαδισάνων Πρόοδος, το Πολιτιστικό Σύλλογο Πλατιστόμων Η Κόκκινη Εκκλησιά, το Πολιτιστικό Σύλλογο Εγκλουβής Λευκάδας, το Πολιτιστικό Σύλλογο Σφακιωτών Λευκάδας Φωτεινός, το Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Δήμου Λευκάδας, να ευχαριστήσουμε τους δασκάλους μας, τον κύριο Θήμιο και την Ελίνα Σταύρακα, που έχουν αναλάβει τη διδασκαλία χορού στα χορευτικά τμήματα, τον κύριο Πέτρο Μίτσου, που διδάσκει στο μουσικό τμήμα του συλλόγου μας, τον κύριο Γιάννη Λάζαρη, που κατόπιν συνδιοργάνωσης με το Πολιτιστικό Σύλλογο Φωτεινός πραγματοποιήσαμε τις μαθηματικές δραστηριότητες, την κυρία Όλγα Σταύρακα Μιχαήλ, που έχει αναλάβει το θεατρικό εργαστήρι, τον κύριο Στάθη Γράψα, που έχει αναλάβει το κοινωνικό θέατρο, τον κύριο Θανάση Κατοπόδη για την κάλυψη όλων των εκδηλώσεών μας και την παραχώρηση φωτογραφικού υλικού. Να ευχαριστήσουμε το Δίκτυο Μουσείων Ιωνίων Ίσων για την ομόφωνη απόφασή του για την ένταξη της στέγης ιστορίας και πολιτισμού Καριάς σε αυτό, τους πολλούς και σημαντικούς χορηγούς μας και φυσικά τους χορευτές μας και τους εθελοντές μας, που χωρίς τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους τίποτα δεν θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε, γιατί τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε σημασία. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε το Ζαχαροπλαστείο Σεράνο για τη χορηγία της Βασιλόπιτας για ακόμα μια χρονιά, καθώς και το τουριστικό γραφείο Κίνησης για το ταξίδι τριών ατόμων που θα κερδίσει όποιος βρει το φλουρί. Για τους χορευτές μας θα υπάρξει και μια κλήρωση ανεξάρτητα από το φλουρί, με έπαθλο μια δωρεπιταγή των 100 ευρώ που θα μπορέσει ο τυχερός να εξαργυρώσει σε γνωστό κατάστημα της Λευκάδας. Κλείνοντας, το 2023 ευελπιστούμε πως θα είναι μια εξίσου πετυχημένη χρονιά για το σύλλογό μας. Και η ελπίδα αυτή γεννιέται αφενός από την αγάπη, την όρεξη και το πάθος που έχουμε για δουλειά και αφετέρου από τις δεσμεύσεις που έχουμε λάβει στο πρόσφατο παρελθόν για την ανανέωση τόσο του υλικοτεχνικού μας εξοπλισμού όσο και για την αναβάθμιση ενός εκ των ιστορικότερων και σημαντικότερων εκδηλώσεων του νησιού μας, την αναπαράσταση του χωριάτικου γάμου, η οποία είναι ευθύνη όλων μας. Χαιρετίζουμε τη δέσμευση του βουλευτή κυρίου Αθανάσιου Καβαδά για τη μελέτη που αφορά το κονδύλι για τη στέγη ιστορίας και πολιτισμού Καριάς, καθώς και τον κύριο Χαράλαμπο Καλό, τον Δήμαρχο, για τις ενέργειες υλοποίησης του χώρου που θα στεγάσει τα γραφεία του Συλλόγου μας, το ιστορικό σπίτι του Απόλλωνα. Η αισιοδοξία μας για την πορεία του Συλλόγου το 2023 δεν οφείλεται στο προγραμματισμό των εκδηλώσεων που ήδη έχουμε ξεκινήσει να οργανώνουμε
ή στη στήριξη που περιμένουμε να λάβουμε από τους τοπικούς φορείς, αλλά οφείλεται στη βαθιά και μεγάλη ιστορία του Συλλόγου που μας κάνει υπερήφανος για την καταγωγή μας και για την επιμονή και ανιδιοτελή ανασχόλησή μας με τα πολιτιστικά δρόμενα. Ευχόμαστε για το 2023 υγεία και ευτυχία σε όλους μας. Χρόνια πολλά. Θα θέλαμε να έρθει ο Σεβασμιότατος για να ευλογήσει την πίτα. Ευλόγησον Δέσποτα, ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μορφήν αναλύωτος ανθρωπίνην προσέλαβες, Θεός ον κατ' ουσία πολλιές πλάχνε Κύριε, και νόμον εκ πληρών περιτομή θέληση καταδέχεις αρχικήν, όπως πάσης τα σκιώδη και περιέλης το κάλυμα των παθών ημών. Δόξα τη αγαθότητη της ημών, δόξα τη εσπλαχνία σου, δόξα τη ανεκφράστο λόγε συγκατά βάση σου. Εις πάσαν την γην εξήλθεν σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεοπρεπώσε δογματίσας την φύση των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ηθικάτε κοσμίσας. Βασίλειον ιεράτευμα πατερωσίε Χριστόν των Θεών νικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μεγα έρεο. Νόδου της πρώτης υπέρμαχος και θαυματουργός Θεοφόρες Σπυρίδων Παντηρημών, δύο νεκράσι εν τάφο προσφωνείς και ο φοινής χρυσούν μετέβαλες. Αγγέλους έσχες ηλειτουργούντας ιερότατε, δόξα δώσε δόξα σαν τη Χριστό, δόξα δώσε θαυμαστό σαν τη, δόξα το ενεργούν τη διά σου. Ιησού την κλίση καταλληλώ, εργασαμένη φερόν είμαι, την ομόν ημών σου πίστην εις κατοικίαν και κλήρωσε Παρασκευή αθληφόρε. Ο Θεοκέ εις ιάματα και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών. Προφήτα και πρόδρομε της παρούσας.
σε φήμισε σε που καρμόνουμε ημί. Υποθώ τιμώντες στήρωσης γαρδεκούσης και πατρός αφωνία. Λένειται τι ενδόξω και σε πτήσου γεννήσεις. Άρκος Ιησίου του Θεού, κόσμο κηρύτεται, ο τον αιώνων ποιητής και δεσπότης, θέτων όλων υπερούσι αιώντος, την ενιαυσίων ευλόγησον περίοδων. Ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτρεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτρεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Θεοφίλου. Εισπορά έτη δέσποτα και βάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό που καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ του ευλογηθήνε των αίων εν εαυτών της Χριστότητος του Κυρίου και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτηρίων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ενδεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Μουσικοφιλολογικού Ομίλου Απόλλωνος Καρδιάς και των κατοικούντων ετικόμητάφτη, των απεκδεχομένων το παρασουμέγα και πλούσιον έλεος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος σας υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Κύριο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος και την ζωή ημών ισχύρα σου διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένων σου εν τη ευσίμω ημέρα ταύτη, επί τη εισόδο ημών εις των αίων εν εαυτών της Χριστότητός σου, και ευλόγησον τον πλακούντα τούτον, των προσφερόμενων εις δόξαν σύν και τιμήν και μνήμην του εναγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου και Σαρίας της Καπαδοκίας. Επίβλεψον μεγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπεμψον εφημάς, τούστε τα δώρα ταύτα ευτρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα σουρανίους δωρεά σου, ότι επί σύ ελπήκαμε το ζώδι Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον τα εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον αγαθή στην ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των θείων σου εντολών, ότι ου και πάρ το μόνο ζήσετε άνθρωπος, πρεσβείες της Παναχαράντου σου Μητρός, του εναγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντων των Αγίων. Εις το όνομα του Πατρός, αμήν, και του Υιού, αμήν, και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα σε.
Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον και δόξα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και ήκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Ον Ιορδάνη υπό Ιωάν βαπτιστήν εκαταδεξάμενος διότι νημών σωτηρίαν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμωμαγιάς απ' την Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Σωμάτων. Οικεσίες του Τιμίων Δόξου Πρόφητη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάν. Του δόξων Παναφήμων Αποστόλων, των Αγιοδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Πατρός και Επισκόπου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Να ευχηθούμε στον Πρόεδρο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθίστε, του Μουσικολογικού Ομίλου Καρδιάς ο Απόλλων, χρόνια πολλά, καλή χρονιά και ευλογημένη, και σε όλους σας οι ευχές αυτές, τις οποίες απευθύνω, σε όλους εσάς και σε όλους εμάς που ήρθαμε απόψε προσκεκλημένοι από τον Απόλλωνα εδώ, να ευλογήσουμε την Άγιο Βασιλόπιτα. Ευχόμεθα στον όμιλό σας πάντοτε με υγεία να πορεύεστε στα διαβήματά σας στο έργο το ευλογημένο, το οποίο επιτελείται εδώ στην καρδιά, την πανέμορφη καρδιά, που πάντοτε με αρχοντιά, με αγάπη, με καλοσύνη, μας καλείται κάθε χρόνο εδώ, στην καρδιά, να είμαστε όλοι μαζί, ενωμένοι και αγαπημένοι και να ευλογούμε την είσοδο του νέου ενιαυτού της Χριστότητος του Κυρίου. Πολλά τα έτη σας, κύριε Πρόεδρε, και αγαπητά μέλη του ΔΣ Απόλλωνος, και καλή δύναμη στις προσπάθειές σας και αυτά τα οποία εδώ έχετε σκοπό για το έτος αυτό να πραγματοποιηθούν με υγεία πολύ. Να ζήσετε και καλή χρονιά σε όλους σας. Ευχαριστώ. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Και επισκόπη μόνο Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Καλή χρονιά. Με ότι στον κάτω όροφο λειτουργεί η αίθουσα της λαογραφικής έκθεσης του Απόλλωνα, η αίθουσα του χωριάτικου γάμου και η αίθουσα των θυμάτων του Απόλλωνα. Είναι επισκέψιμη για το κοινό και στο τέλος της εκδήλωσης μπορείτε να την επισκεφτείτε και θα γίνει και ξενάγηση από τα μέλη του ΔΣ. Καλούμε τον κύριο Νίκο Αραβανή, τον Πρόεδρο του Συλλόγου, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλους, σεβασμιότατε, εκλεκτοί αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, μέλη του Συλλόγου και φίλοι. Ειλικρινά νιώθω την χαρά μετά από 3 χρόνια να κόψουμε την πίτα μας μαζί. Είμαστε μέσα στη στέγη ιστορίας και πολιτισμού της καρδιάς. Είναι, όπως το ονόμασαν αυτοί που το επισκέφθηκαν, το θαύμα της ορεινής και όχι μόνο Λευκάδας. Παραμένω σε αυτό και μένω ότι το συγκεκριμένο εκτίριο, ύστερα και από τις δεσμεύσεις του κυρίου Βουλευτή, αλλά και του Δημάρχου, ότι θα έχουμε και την αξιοποίηση του την περαιτέρω, αλλά και κάποια προβλήματα που υπάρχουν, που είναι βασικά για τη λειτουργία του, πρέπει να λυθούν. Έχουμε σε λειτουργία ως σύλλογος το χορευτικό μας τμήμα, που πλέον με 2 καινούργια τμήματα, της προσχολικής ηλικίας και των αρχαρίων ενηλίκων, σε συνδυασμό με το παιδικό εφηβικό και το ενηλίκων παραστάσεων που υπάρχουν, δημιουργήσαμε μία μεγαλύτερη ομάδα χορευτικών, τα οποία δεν είναι μόνο ότι έχουν μια εγγύηση για το παρόν,
Ευελπιστώ ότι έχουν και για το μέλλον, γιατί εάν τα παιδιά μας δεν μπουν από αυτή την προσχολική ηλικία στη μουσική και στο χορό και στον πολιτισμό μέσα, δεν θα μπορέσουμε ως κοινωνία να κρατήσουμε τα ήθη, τα έθιμά μας και αυτά που μας είναι αναγνωρίσιμα ως Έλληνες. Το μουσικό μας τμήμα είναι για δεύτερη χρονιά. Μετά την δωρεά του ΟΕΜΙΣ του Γιάννη Σταύρακα και την στήριξη, την μεγάλη που μας κάνει η οικογένεια και ιδιαίτερα ο γιος του, ο Λευτέρης, λειτουργούμε το μουσικό τμήμα και είμαστε έτοιμοι μέσα στις επόμενες μέρες να μπούμε σε ένα καινούριο τμήμα, την θεωρία της μουσικής, η οποία θα είναι μια απαρχή για να βάλουμε καινούργια μέλη στο μουσικό μας τμήμα. Μετά από τα δύο τμήματα αυτά, δραστηριοποιήθηκε έντονα και το θέατρο. Με την κυρία Όλγα τη Σταύρακα Μιχαήλ, η οποία είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Καρσάνων Λευκάδας Αθήνας, έχουμε δύο ομάδες θεατρικές, οι οποίες κάνουν πρόβες και ευελπιστούμε ότι μέχρι το καλοκαίρι να έχουμε και την παράσταση έτοιμη για να την ανεβάσουμε στο παντάρι να τη δει ο κόσμος. Εκτός από το συμβατικό, ας μου επιτραπεί η έκφραση, θέατρο, έχουμε και το κοινωνικό θέατρο, το οποίο με καθοδηγητή το Στάθη το Γράψα λειτουργεί για δεύτερη και αυτό χρονιά μέσα σε αυτό εδώ το κτίριο με εφήβους κυρίως. Η στέγη αυτή κατάφερε με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και με την βοήθεια όλων όσοι στέκονται δίπλα στον Απόλλωνα να ενταχθεί στο δίκτυο μουσείο Ιωνίων Νήσων. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το τόπο μας και για το σύλλογό μας. Ο σύλλογός μας δεν κλείνει τα αυτιά του και τα μάτια του στις οικολογικές δράσεις. Είναι πάντα μπροστά. Έχουμε δημιουργήσει μαζί με άλλους φορείς και άλλους συλλόγους γειτονικούς και στη Λευκάδα αλλά και εκτός Λευκάδας τα δίκτυα μονοπατιών που στην ουσία έχουν γαζώσει όλα τα βουνά μας. Είμαι αισιόδοξος ότι μία μελέτη που τρέχει από το Δήμο Λευκάδας να φτάσει αίσια στο τέλος και να γίνει πραγματικότητα αυτό που άλλοι νομοί το έχουν καταφέρει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε αυτό το χώρο που είμαστε, μέσα στις προηγούμενες μέρες, δημιουργήσαμε το σινεμά μας. Εδώ, όπως βλέπετε, υπάρχει ο προτζέκτορ, ο σταθερός και το παλί μας, στο οποίο έχουμε δράσεις, κινηματογραφικές ταινίες κτλ. Και για τα παιδικά τμήματα, αλλά και για τους ενηλίκους. Στο ισόγειο, όπως σας είπε και η Ροξάνη, που μετά θα μπορείτε να το επισκεφτείτε όποιος θέλει, υπάρχει μία αίθουσα που θέλουμε να την ονομάσουμε αίθουσα τέχνης, αυτή τη στιγμή είναι κενή και γίνεται το κοινωνικό θέατρο. Αυτή η αίθουσα δυστυχώς δεν είναι φτασμένη εκεί που θα θέλαμε όσον αφορά τον εξοπλισμό της, με αποτέλεσμα οι πίνακες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ στο διάδρομο δεν έχουν πάρει την θέση που πρέπει σε αυτή την αίθουσα. Κρατάμε όμως τη δέσμευση στην τελευταία συνάντηση με την Αντιπρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου, κυρία Χαρά Σαΐτη, ότι θα μας βοηθήσει με ένα κονδύλι από το Πνευματικό Κέντρο να μπορέσουμε να στήσουμε αυτή την αίθουσα όπως της αρμόζει και της αξίζει. Στο Καρσάνικο Κέντημα, ο Απόλλων μας δεν μπορούσε να ήταν απόν. Σε συνεργασία και με τον κύριο Βουλευτή, όταν χρειάστηκε να μπει στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά το Κέντημα, βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε και όσο παίρνει και το χέρι μας, αλλά και στην τελευταία ημερίδα που έγινε για το Καρσάνικο Κέντημα από το Πνευματικό Κέντρο, εμείς είμαστε παρόντες μαζί με την κοινότητα της Καριάς και δώσαμε αυτό που μας ζητήθηκε να δοθεί και θεωρούμε ότι το κέντρο πρέπει να το δώσουμε μια ιδιαίτερη βάση και αυτό απευθύνουμε και στους αιρετούς του νομού μας. Τώρα, το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει κακά τα ψέματα ο Σύλλογος είναι το οικονομικό. Εάν δεν υπάρχει χρηματοδότηση, δυστυχώς αυτά θα αρχίσουμε να μην μπορούμε να τα κάνουμε. Πόσο να βοηθήσουν οι εθελοντές, πόσο να βοηθήσουν οι χορηγοί μας, κάμερες, συναγερμός, όλα αυτά γίνεται με τη βοήθεια των χορηγών και μπαίνουν στο κτίριο, είναι βασικός εξοπλισμός γιατί πλέον το κτίριο δεν είναι ένα κτίριο που έχει, είναι μεγάλη περιουσία που υπάρχει πλέον μέσα στο κτίριο
και δεν μπορείς να την αφήσεις έτσι. Δεν γίνεται. Πρέπει λοιπόν να ολοκληρωθεί το δίκτυο του συναγερμού και των καμερών σε όλο το κτίριο. Σε αυτό ευτυχώς έχουμε τον χορηγό μας και τον μας βοηθάει πάρα πολύ και ένα από τα άτομα που βρίσκεται ανάμεσά μας, ο Γιώργος Σαραντίδης. Και ευελπιστούμε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Βουλευτή, ό,τι μπορείτε, αν μπορείτε, να μας βοηθήσετε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πέρα από τα υπόλοιπα που έχουμε υποσχεθεί για έξω. Επίσης, θέλω να πω για τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού: τίποτα δεν γίνεται αν δεν πέσουν λεφτά. Η περιφέρεια εφέτος, η αντιπεριφέρεια, ειλικρινά μας έδωσε ένα πολύ μεγάλο ποσό, που μέσα από αυτό το ποσό έγινε ο χωριάτικος ο γάμος και το παιδικό χορευτικό. Σε συνδυασμό με κάποια βοήθεια που είχαμε και από το Δήμο και από το Πνευματικό Κέντρο, καταφέραμε και το βγάλαμε με αξιοπρέπεια. Αλλά δεν μένουμε εκεί. Εμείς θέλουμε μια πολύ μεγαλύτερη αναβάθμιση και να κάνουμε αυτό που μπορούμε και όχι αυτό που βγαίνει με τα λίγα χρήματα που διαθέτουμε. Μπορούμε να γίνει ακόμα καλύτερο. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Θα πάω να κόψω το φελί μου για το σύλλογο και στη συνέχεια να έρθετε να κόψετε κι εσείς το καθένα στο φελί. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά με υγεία. Τώρα του Απόλλωνα θα κοιτάξω να πάρω το μικρότερο για να έχουμε μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Αυτό είναι το Απόλλωνα. Λοιπόν, ο κύριος Καβαδάς. Καλησπέρα σας. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της Τοπικής Κοινότητας Καρδιάς, κύριε Πρόεδρε του Μελητηρίου, κύριε Περιφερειακή και Δημοτική Σύμβουλη, κυρία Πρόεδρε της, των Καρσάνων Λευκάδας και Αττικής, κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Πρόεδρε, θέλω αρχικά να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι όπως εδώ, μετά από 3 χρόνια, όπως είπατε εσείς, με τον κορονοϊό. Και μας δίνεται δυνατότητα να πούμε κάποια πράγματα για τον Απόλλωνα, αλλά και το τι έχει γίνει, χωρίς να κάνουμε ένα μεγάλο απολογισμό και τι προσπάθειες κάνουμε για τον Απόλλωνα Καρδιάς, ο οποίος είναι ένας ιστορικός σύλλογος, είναι ο φάρος πολιτισμού για την Ορεινή Λευκάδα και το σωματείο αυτό με τις πολλές δράσεις όπως είναι ο χωριάτικος γάμος, όπως είναι η παρουσία του στο Φεστιβάλ Λευκάδας, αλλά και άλλες πολλές δράσεις που πραγματικά διατηρούν την παράδοση αλλά και τα έθιμα του τόπου μας. Και επειδή μιλάμε για παράδοση, θα μου επιτρέψετε να κάνω μία παρένεση, γιατί όπως είπατε κι εσείς ότι το Καρσάνικο Κέντημα είναι στον Εθνικό Κατάλογο της Άηλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και είναι το πρώτο στοιχείο της Λευκάδας που είναι σε αυτό το κατάλογο. Η Λαδόπιτα, η παραδοσιακή λευκαδίτικη Λαδόπιτα, είναι το 5ο στοιχείο. Είναι το τελευταίο στοιχείο της Λευκάδας που είναι στον Εθνικό Κατάλογο της Άηλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το έχω ξαναπεί και θέλω να το γνωρίζουν όλοι και είναι ευκαιρία εδώ που είναι και η κάμερα
του Θανάση του Κατοπόδη, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ιστορία της Καριάς, είναι ιστορία της Λευκάδας, γιατί όλα αυτά τα οποία καταγράφονται θα μείνουν για το μέλλον. Και θέλω να τον ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Η Λευκαδίτικη λοιπόν λαδόπιτα είναι το πέμπτο στοιχείο και θέλω να γνωρίζετε ότι η Λευκάδα, ο πιο μικρός νομός της Ελλάδας, έχει 5 στοιχεία, τα περισσότερα από όλη την Ελλάδα. Και είναι η Λευκαδίτικη, είπαμε, λαδόπιτα, είναι το κασάνικο κέντημα, είναι το προσάνικο μαχαίρι, είναι το λευκαδίτικο παιχνίδι αμπαλί και είναι και οι φακές εκλουβής. Έχουμε τα περισσότερα στοιχεία στην Ελλάδα ως νομός. Γι' αυτό λοιπόν, και επειδή βλέπω και αρκετούς εδώ από τα πολιτιστικά σωματεία, καλό θα είναι μαζί με τη Βασιλόπιτα, αγαπητέ Πρόεδρε, που κόβουμε και θέλω να το περάσω παντού αυτό το μήνυμα, και στα αθλητικά σωματεία και στα πολιτιστικά, αλλά και σε οποιοδήποτε κόβουμε πίτα, καλό είναι να υπάρχει και η λαδόπιτα, την οποία μεγαλώσαμε, με την οποία γνωρίζουμε, και αν δεν έχουμε εμείς και δεν ευλογεί ο Σεβασμιότατος ή ο κάθε ιερέας τη λαδόπιτα, καλό είναι λοιπόν και οι δύο, και αυτή την πίτα που είναι πιο εύκολη για μας, αλλά και η λαδόπιτα, να ευλογείται από τους ιερείς και να τη βάλουμε στο τραπέζι μας, έτσι ώστε να μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές την παράδοσή μας, που αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όπως είπατε, κύριε Πρόεδρε, το καλοκαίρι που μας πέρασε σε μια εκδήλωσή μας εδώ, σας υποσχέθηκα ότι πραγματικά θα κάνω το καλύτερο για να μπορέσω να γίνουν κάποιες εργασίες, από ό,τι μου είπατε εδώ, στη στέγη ιστορίας και πολιτισμού, σε αυτό το πολύ όμορφο και το πολύ ωραίο κτίριο. Όπως σας είπα και προχθές, η μελέτη είναι έτοιμη. Το ποσό είναι περίπου, αν θυμάμαι καλά, 45-46.000 ευρώ. Είναι και αυτό εξασφαλισμένο. Οπότε πιστεύω ότι πολύ σύντομα, γιατί αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει κάποια σχολεία, αλλά δημοτικά σχολεία, θα έρθει και η σειρά σας για να ολοκληρωθεί και αυτό το σημαντικό έργο το οποίο εσείς μου ζητήσατε. Θέλω να αναφερθώ και σε μία επιστολή, γιατί και αυτό είναι το πρόβλημά σας και το ξέρω ότι σας πονάει και αυτό. Η επιστολή λοιπόν που στείλατε στην Υπουργό Πολιτισμού, στην κυρία Μενδώνη, αλλά και με κοινοποίησε εμένα, πέρα εκτός των άλλων μου ζητήσατε και 20 παραδοσιακές φορεσίες με επίκεντρο το λευκαδίτικο κέντημα, το καρσάνικο κέντημα. Πιστεύω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Πάρα πολύ σύντομα, όχι μόνο εσείς, αλλά και αρκετά πολιτιστικά σωματεία της Λευκάδας θα έχουν τη δυνατότητα αυτή. Και να είμαι πιο συγκεκριμένος, είναι από την εταιρεία Ανιών, που είναι και εδώ και η Περιφέρεια και ο Δήμος, που είναι μέτοχοι σε αυτή την εταιρεία, η οποία εδρεύει στην Κέρκυρα. Έχω συζητήσει αρκετές φορές, αλλά όμως έχω συζητήσει και με την Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, έτσι ώστε τα πολιτιστικά σωματεία, τα οποία θα μπορούσαμε εδώ και κάποια χρόνια να έχουν δρομολογηθεί αυτές οι καταστάσεις, τελικώς δεν έχουμε φτάσει και πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα, πολύ σύντομα, θα έχουμε καλές ειδήσεις. Είπατε για τα μονοπάτια και να κλείσω, να μην παίρνω τον χρόνο σας περισσότερο. Σε μια συνεργασία με το Δήμο Λευκάδας, που έχει προχωρήσει τις μελέτες για τα μονοπάτια στη Λευκάδα, είναι σίγουρο, επαναλαμβάνω, ότι η χρηματοδότηση είναι έτοιμη για να μπορέσει να αποκατασταθούν όλα αυτά τα μονοπάτια, τα οποία είναι πάρα πολλά, όχι μόνο στην Καριά, στην περιοχή εδώ της Ορεινής Λευκάδας, αλλά και σε όλη τη Λευκάδα. Οπότε αυτά είναι εξασφαλισμένα και στο λέω να το γνωρίζετε αυτά με κάθε ειλικρίνεια. Δεν θέλω να αναφερθώ σε κάποια άλλα θέματα.
θέλω να κλείσω και να ευχηθώ σε όλους σας καλή χρονιά, με υγεία, δύναμη, οικογενειακή και προσωπική επιτυχία στον καθένα σας και να έχουμε ειρήνη. Καλή χρονιά, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ. Αν το πετύχετε, εμείς τα λεφτά θέλουμε και εσείς παρακολουθείτε. Θα τα πάρεις, αλλιώς. Εσείς να μας δώσετε τα λεφτά και τις φορασίες και πάρτε και όποιος μπορείτε. Καλή χρονιά. Ο κύριος Χτενάς Ανδρέας, αντιπεριφερειάρχης. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, κύριε πρώην Δήμαρχε, κύριε Βραγκοταϊδή, συνάδελφοι αυτοδιοικητικοί, κύριε πρόεδρε της τοπικής κοινότητας, αγαπητοί παρευρισκόμενοι. Με μεγάλη χαρά παρευρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Απόλλωνα. Οφείλω να πω για τον Απόλλωνα, για τα παιδιά που απαρτίζουν το ΔΣ, πολλά συγχαρητήρια για την έντονη πολιτιστική δραστηριότητά τους που κρατάνε την καρδιά, την κορονίδα θα λέγαμε της ορεινής Λευκάδας, ζωντανή. Από την πλευρά μας ως περιφέρεια είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, ικανοποιημένοι που είμαστε αρρωγοί στις προσπάθειες του Απόλλωνα, αλλά και στις ανάγκες της περιοχής όπως εκφράζονται από τον τοπικό πρόεδρο και την τοπική κοινότητα. Δεν θα σας κουράσω. Εύχομαι από καρδιάς καλή χρονιά, με υγεία, αγάπη, ευτυχία, πρόοδο και ευημερία για όλους μας. Να είστε καλά. Όχι μεγάλο. Θα χάσω το φρουρί. Να πάρω από εδώ. Πάρτε θες. Αυτό καλά είναι. Πήγα δεξιά, ε. Παιδικό χορευτικό. Παιδικό χορευτικό 20.000. Παιδικό χορευτικό 20.000. 20. Μετρητά. Ιόνια νησιά, όχι. Εσείς βάλτε τα έξοδα και εμείς θα βάλουμε τον κούπο. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους. Ο Δήμαρχος Λευκάδας, κύριος Καλός. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Πρόεδρε της τοπικής κοινότητας, συνάδελφοι αυτοδιοικητικοί, θέλω κι εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους, να ευχηθώ πολύ και δημιουργική θητεία στο νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του Απόλλωνα, ενός σωματείου, το οποίο δεν είναι μόνο ιστορικό, γιατί είναι το δεύτερο σωματείο στην Λευκάδα, αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν θα υπερβάλλω αν πω ότι είναι το πλέον δραστήριο. Οι δεκάδες δράσεις που έγιναν το 2022 επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά μου. Ο Δήμος Λευκάδας και το Πνευματικό Κέντρο βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με τον Απόλλωνα Καρδιάς. Το θεωρεί υποχρέωσή του. Πήρε απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο πριν από περίπου 2,5 χρόνια με ομόφωνη, αν θυμάμαι καλά, να παραχωρήσει την χρήση του πάνω ορόφου, τόσο από μια αίθουσα που έχει ήδη παραχωρηθεί. Και θα πω ότι τίποτα από όλο αυτό το οποίο βλέπουμε, είτε στον πάνω όροφο είτε και στο ισόγειο, δεν θα είχε γίνει και δεν είναι υπερβολή αυτό, χωρίς το μεράκι, την διάθεση και την προσφορά των ανθρώπων του Απόλλωνα, όπως επίσης για των ανθρώπων της Καρδιάς. Και γι' αυτό το λόγο τους αξίζουν συγχαρητήρια. Υποχρέωση και δέσμευση ταυτόχρονα ήταν ο Απόλλωνας να στεγαστεί, τα γραφεία του δηλαδή, αλλά και το βεστιάριό του, στο πολιτιστικό κέντρο της Καρδιάς. Είναι το κτίριο που υπάρχει στην παράλληλα του κεντρικού του δρόμου. Ο εργολάβος έχει εγκατασταθεί. Η πρόοδος των εργασιών είναι πάρα πολύ ικανοποιητική, όπου εκεί, εκτός από τις χρήσεις που προανέφερα, θα υπάρχει και η βιβλιοθήκη της Καρδιάς, μια ακόμη βιβλιοθήκη της Καρδιάς, αλλά και ένας πολιτιστικός χώρος για την διεξαγωγή διαφόρων εκδηλώσεων. Ένα έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε από χρήματα του Δήμου Λευκάδας προϋπολογισμού 280.000 ευρώ.
μια και έγινε ειδική αναφορά στα μονοπάτια. Να ξέρετε ότι είναι θέμα ημερών να ολοκληρωθεί η μελέτη από το Δήμο Λευκάδας. Μιλάμε για 300 χιλιόμετρα μονοπατιών σε όλη τη Λευκάδα, σε όλο το Δήμο Λευκάδας, Κάλαμος, Καστός. Και αναμένουμε, αγαπητέ Πρόεδρε, εντός του Ιανουαρίου να ανοίξει πρόσκληση από το αρμόδιο Υπουργείο, έκανε αναφορά και ο κ. Βουλευτής, και είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι θα τύχουμε της χρηματοδότησης, θα πλησιάζει το 1 εκατομμύριο ευρώ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε αυτόν τον πλούτο που υπάρχει κυρίως στην ορεινή Λευκάδα. Θα πω για το καρσάνικο κέντημα. Αξίζουν συγχαρητήρια για την ένταξη στο κατάλογο της πολιτιστικής άλλης κληρονομιάς. Είδατε, αναφερθήκατε κι εσείς, ότι έγινε και μια πολύ πετυχημένη μερίδα σε 2 φάσεις και εδώ στην Καρδιά αλλά και στο Πνευματικό Κέντρο για την καταλληλότερη προβολή αυτού του πολιτιστικού στοιχείου. Κλείνοντας, θα σας πω για άλλη μια φορά συγχαρητήρια, γιατί κρατάτε το φάρο του πολιτισμού όλης της ορεινής Λευκάδας, ζωντανό, αναμένο, και εύχομαι ολόψυχα κάθε καλό και σε εσάς και στις οικογένειές σας, όπως και σε όλο τον κόσμο, για το 2023. Ευχαριστώ. Αν πάω από δεξιά, είναι σίγουρο ότι με έχουν παρεξηγήσει. Να τη γυρίσω πολύ, να πάτε στο κέντρο. Ο κύριος Κατοπόδης Σπύρος, ο πρόεδρος της κοινότητας Καρδιάς. Σεβασμιότατε, οι πατέρες, εκπληκτήρως και κλειμένοι, καλησπέρας και από μένα. Να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Εγώ δεν θα μιλήσω να δώσω ότι θα δώσουμε χρήματα ή ότι θα κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορούμε να δώσουμε κάτι. Μπορούμε να δίνουμε όμως τον εαυτό μας, και εγώ αλλά και όλοι οι Καρσάνοι, για τον Απόλλωνα. Πρέπει να δίνουμε τον εαυτό μας. Θέλω να συγχαρώ το Συμβούλιο για όλα αυτά που έχει γίνει. Λέμε τον Νεοκλεγέν. Ποιο Νεοκλεγέν? Το ίδιο Συμβούλιο ήταν και την προηγούμενη φορά. Και ο ίδιο Συμβούλιο είναι αυτά που έφτασαν εδώ που φτάσαν. Μαζί με όλους τους Καρσάνους που βοηθήσαν. Πρέπει όμως όλοι μαζί, όσα χρήματα και να μας δώσει η περιφέρεια, δεν θα κάνουμε χωριάτικο γάμο αν μείνει το Συμβούλιο και τα παιδιά του χορευτικού. Πρέπει να είμαστε όλοι παρόν. Και στο χωριάτικο γάμο και σε όλες τις εκδηλώσεις. Πρέπει να αγκαλιάσουμε όλοι τον Απόλλωνα. Και όχι μόνο το Συμβούλιο. Αυτό έχω να πω εγώ για τους δικούς μας ανθρώπους, για τους Καρσάνους. Αυτά έχω να πω για το Συμβούλιο. Αυτά έχω να πω για τον Απόλλωνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και πάλι να έχουμε μια ήρεμη και καλή χρονιά. Ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό, να φωνάξω τον κύριο Κατοπόδη, Κώστα, για να κάνουμε την κλήρωση για το χορευτικό. Να μην την κάνω εγώ προσωπικά την κλήρωση, να έρθει ένα παιδάκι από το χορευτικό μας. Έτσι, είναι 2 κλήρωση. Να έρθει ένα μικρό παιδί, θέλω, από το χορευτικό. Για στείλτε μου ένα από πίσω, παρακαλώ. Κύριε Πάνο, επιμεληθείτε λίγο. Μη μου στείλεις. Όχι, αφού στέλνω. Ένα θα χρειαστώ. Ένα παιδάκι θα χρειαστώ. Εντάξει, πάρε καλά, είναι τζόγο. Μένω ήσυχος. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ένα νούμερο. Η κλήρωση θα γίνει έτσι. Ένα νούμερο από το 1 έως το 52. 27, πολύ ωραία. Το 27. Γλυγόρη Βάνα. Δεν ξέρω αν ακούσετε. Στο πολύ μεγάλο,
και θέλω άλλο ένα νούμερο. Θα ήθελα, αν θα ήθελε και ο Σεβασμιότατος, νούμερο. Να ένα νούμερο από το 52 έως το, είπαμε, έως το 68. 60. Το 60, λοιπόν, Μητσογιάννη Μαγδαληνή. Είναι παρούσα. Είναι παρούσα. Τα θυμόμαστε έτσι. Ωραία. Το τι κερδίζουν τα παιδιά είναι ένα ζευγάρι ακουστικά Bluetooth για τα παιδιά και το πρώτο είναι μία δώρο επιταγή. Η Βάνα η Γρηγόρη κέρδισε μία δώρο επιταγή 100 ευρώ το Mr. Electric. Μπορείτε να πάτε. Καλή χρονιά με υγεία. Πολύ ωραία. Και ψυχική ευχή. Μπράβο. Προσοχή. Και η Μητσογιάννη ένα ζευγάρι. Ένα ζευγάρι Bluetooth ακουστικά. Ακουστικά Bluetooth. Εσύ μπορείς να φύγεις, βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελειώσαμε. Θέλετε κεραστεί κάτι. Έτσι έδωσε. Ναι. Στο σημείο αυτό να κλείσουμε την εκδήλωσή μας. Υπάρχει μπουφές που μπορείτε να κεραστείτε με αναψυκτικά και νερά ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Και επίσης, αν θέλετε να επισκεφτείτε τον κάτω όροφο. Ναι, αν κάποιος άλλος θέλει να μιλήσει, να πει κάτι. Το μπουφέ, ναι, ενημέρωσα Κώστα. Υπάρχει μπουφέ στο πίσω μέρος και επίσης όποιος θέλει μπορεί να κατέβει στο κάτω όροφο για να επισκεφτεί τις αίθουσες που προαναφέραμε. Και όποιος βρει το φλουρί να μας... Α, τον νικητή δεν τον έχουμε βρει ακόμη το φλουρί. Το φλουρί δεν το βρήκε κανείς.